Παρουσιάστηκε μια ιδανική εικόνα για τον προϋπολογισμό καταρχήν από τον κύριο Πατούλη και από τον κύριο Πέπα. Η τοποθέτηση όμως που ξεπέρασε κάθε φαντασία και αρρωστημένη, συγχωρέστε μου και επιτρέψτε μου να πω, ήταν του αρμόδιου αντιπεριφερειάρχη Δυτικής Αθήνας, του κυρίου Λεοτσάκου. Δεν ξέρω, ο κύριος Λεοτσάκος πρέπει να μένει σε άλλη περιοχή, μπορεί και σε άλλον πλανήτη. Εμφάνισε μια ιδανική εικόνα για τη Δυτική Αθήνα τη στιγμή που η πραγματικότητα είναι εντελώς διαφορετική. Πρέπει να δικαιολογήσει όμως το κλείσιμο κάποιος την τοποθέτηση αυτή, πώς είναι δυνατόν να είναι ιδανικός ο προϋπολογισμός όταν στο τέταρτο δήμο της χώρας, στο Περιστέρι, σε εποχές πανδημίας το 50% βγαίνει από τις τσέπες των εργαζομένων. Όταν για έργα ανάγκης, όπως είναι αντισεισμική, αντιπλημμυρική θωράκιση φέτος το 2021, για το 2021 προβλέπεται μόνο 700.000 ευρώ. Όταν δεν εγγράφεται ούτε ένα κονδύλι για την πλημμυρική θωράκιση ή για αντισεισμικό έργο ή για τις ανάγκες του προσωπικού ή για δημοτικό αποτεφρωτήρα ή για δημοτικό νεκροταφείο. Όταν λειτουργεί μέσα σε κατοικημένη περιοχή δίπλα το Άλσος, όταν λειτουργεί έτσι χωρίς να τηρεί τα μέτρα ασφαλείας ο ΣΜΑ, ο οποίος μολύνει χιλιόμετρα συγκεκριμένη γειτονιά στο Περιστέρι. Όταν για τα σχολεία και τους βρεφονιπιακούς σταθμούς δεν προβλέπεται κανένα κονδύλι για ανέγερση ή για συντήρηση έστω από τις ζημίες τις οποίες έχουν υποστεί από τους σεισμούς. Στο Δήμο του Εγάλεω, πού την είδε ο κύριος Λεοτσάκος στην ιδανική κατάσταση, όταν προβλέπεται μόνο 60.000 ευρώ για πολιτική προστασία, όταν το 70% περίπου αφορούν την εξασφάλιση στον προϋπολογισμό στο Δήμο του Εγάλεω των ελάχιστων λειτουργικών δαπανών και εξόδων του Δήμου, όταν υπάρχουν αυξήσεις σε κονδύλια όπως είναι η αύξηση της φύλαξης του Μπαρουτάδικου, όταν το κονδύλι για την προστασία των εργαζομένων παραμείνει το ίδιο και σε πολύ χαμηλά επίπεδα σε εποχές πανδημίας, όταν οι ΚΑΠ παραμένουν οι ίδιοι, όταν περίπου 1 εκατομμύριο ευρώ στο Εγάλεο αφορά αστική αναζωογόνηση, πιλωτικές εφαρμογές, έξυπνης πόλης για την πολιτική προβολή του Εγάλεως προορισμού πολιτισμού και αναψυχής, και όταν για τη αντισεισμική θωράκιση προβλέπονται 300.000 ευρώ, όταν στο Δήμο Καματερού Αγίων Αναργύρων το 53% προβλέπεται να εισπραχθούν από τις τσέπες των εργαζομένων, όταν η κρατική χρηματοδότηση καλύπτει μόλις το 71% της μισθοδοσίας των εργαζομένων στο Δήμο, όταν από ένα τεχνικό πρόγραμμα 19 εκατομμυρίων ευρώ για νέα έργα θα διατηρηθούν μόνο 2 εκατομμύρια ευρώ, πώς μπορεί να είναι ιδανική η κατάσταση στο Δήμο του Ηλίου, όταν το 48,87% προβλέπεται να εισπραχθεί από την έμεση φορολογία, από τις τσέπες των εργαζομένων. Όταν για το τεχνικό πρόγραμμα, από τα 45 νέα έργα και μελέτες που υπάρχουν, τα 27 ήταν τα ίδια με πέρυσι, και όταν τα 12 αφορούν κυρίως επισκευές, βελτιώσεις για τις γνωστές αναπλάσεις υπαρχόντων πλατιών. Όταν υπάρχει μηδενικό κονδύλι για απαλωτριώσεις, όταν οι πιστώσεις για τις πλημμυρικές παρεμβάσεις για το 2021 ανέρχονται άκουσον στο ηλικιώδες εντός εισαγωγικών ποσό των 14.000 ευρώ. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι αυτή η κατάσταση μόνο ιδανική δεν είναι, είναι τραγική. Και απορούμε δηλαδή πόσο αρμόδιος αντιπεριφερειάρχης αλλά και ειδικού σε παράταξη εμφανίζει μια ιδανική εικόνα για την πιο υποβαθμισμένη περιοχή της περιφέρειας της Αττικής. Ολοκληρώνοντας να πω ότι εμείς συνεχίζουμε τον αγώνα για την προστασία των εργαζομένων, για τη στελέχωση των κέντρων υγείας, για να στελεχωθεί το Αττικό ως το πιο κοντινό σημείο το οποίο υπάρχει στην Δυτική Αθήνα. Δεν υπάρχει κι άλλο. Να γίνονται μαζικά δωρεάν τεστ για τον COVID στους Δήμους Δυτικής Αθήνας. Να δοθούν όλα τα μέσα προστασίας στους εργαζομένους. Προσλήψεις προσωπικού καθαριότητας. Χρηματοδότηση από το κράτος όλων των μέτρων και έργων για πρόληψη αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών όπως πλημμύρες, πυρκαγιές, σεισμοί. Για δημόσια και δωρεάν κάλυψη αναγκαίες υποδομές για το λαό. Διαχείριση των απορρεμάτων με γνώμα τις λαϊκές ανάγκες. Την κάλυψη των αναγκών σε σχολική στέγη, νηπιαγωγία, παιδικούς σταθμούς, υποδομές αθλητισμού, πολιτισμού, ελεύθερων χώρων. Γι' αυτά θα κινητοποιηθούμε, ήδη έχουμε κινητοποιηθεί. Γι' αυτά βάζουμε το λαό σε κίνηση. Μαζί με τα σωματεία, τους φορείς των δημοτών της Δυτικής Αθήνας και σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες της πανδημίας. Η μάσκα, λέμε εμείς, είναι μέσο προστασίας σε εποχές πανδημίας, όχι φήμωτρο. Τα καλυμμένα στόματα έχουν φωνή.
οι παρεμβάσεις του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, του ΠΑΜΕΚ και των ταξικών σωματείων στις δύσκολες αυτές και πρωτόγνωρες συνθήκες του απέδειξαν. Σας ευχαριστώ πολύ.